Ουοπ, δεν το περιμένατε. I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be... Τι λέει, πώς είστε? Κάνω αυτό το υπέροχο βλογκάκι σήμερα για να μου κάνετε παρέα, διότι όλοι μου οι φίλοι είναι για μπάνιο. Εγώ είμαι μέσα, έχω κάτι δουλειές, ξέρω εγώ, να κάνω κτλ. Θα σας πάρω μαζί μου σε αυτές. Και τελείωσαν οι Πανελλήνιες, επιτέλους είμαστε μια εβδομάδα μετά Πανελληνίων και έχω αράξει την πέτσα μου, δεν κάνω τίποτα, όλη μέρα κοιμάμαι, πάω για τρέξιμο, προπόνηση, οτιδήποτε είναι αυτό. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Πάμε μια βολτίτσα με την ομιφάδα γιατί έχω μερικές υποχρεώσεις και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και άμα με δει καμιά αστυνομία υπάρχει περίπτωση να μου πάρει το δίπλωμα για πάντα, αλλά εντάξει. Niggas really gang bang, talk that damn slang. Grab a body, do the same thing. Let your nuts hang. We gon' pull up. Ξέρω ότι είπα ότι έχω μεγαλώσει με τη hip hop, αλλά στο αμάξι ακούω trap γιατί πρέπει να κακουριάζουμε και λιγάκι όταν περνάμε. Ξέρεις τώρα να μας καταλαβαίνουν, ε. Έχω βάλει μπρος ένα diss track το οποίο θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται αργότερα. Προς το παρόν δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να κάνω καθόλου spoil γι' αυτό. Πάντως θα είναι με βίντεο κλιπ. Ήταν πολύ καλή φάση πιστεύω, διότι πιο παλιά έκανα μουσική, οπότε μερικά πράγματα ξέρω. Οπότε να με κρίνετε για τη μουσική, όχι σαν τους άλλους εκεί πέρα έξω, τους λόρους που λένε το βίντεο diss track είναι κωμικό, γιατί τρώω τόσο hate, σαν emoji. Γατάκια, εμένα να με κρίνετε για το diss track σαν σύνολο, μουσική, βίντεο κλιπ κτλ. Κάτι που μπορεί να ξέχασα να πω είναι ότι βρισκόμαστε στην παραλιακή. Εδώ πέρα που βρίσκονται όλα αυτά τα έκφυλα κλά που πάνε οι νεολαίοι. Και είναι ο πιο ωραίος δρόμος, αλλά ταυτόχρονα ο πιο επικίνδυνος. Διότι όλο το βράδυ εδώ πέρα οδηγούν τσίτα ντύρλα. Και ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Νομίζω ότι έχω αρχίσει και... πώς λέγεται η λέξη. Καταλαβαίνω την έννοια του vlog. Μαλάκα από την άλλη μεριά έχει full κίνηση γαμό το... Και από τη μαγευτική γλυφάδα πίσω στην Νίκαια, στο όμορφο που παράλληλα να πατήσω έναν άνθρωπο γιατί δεν είμαι συγκεντρωμένος. Αυτά, τώρα μέσα στη εβδομάδα λογικά θα βγάλω το diss track, θα κάνουμε λήψη και τα λοιπά, θα σας πάρω μαζί μου να δείτε τι παίζει και όλα αυτά σχετικά. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Χθες ανέβασα το βίντεο για τις Πανελλήνιες και τα λοιπά και βλέπω ότι σας άρεσε πάρα πολύ, πάει τρένο το βίντεο δηλαδή και δεν το περίμενα αυτό. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που βλογκάρω και απλώς ήθελα να το πω στην κάμερα ότι γενικότερα η φάση τώρα πάει πάρα πολύ καλύτερα από την πρώτη φορά. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τη στήριξη, για τα μηνύματα που δέχτηκα, παρόλο που δεν περίμενα να έχει τέτοια ανταπόκριση γιατί όπως είπα και στο βίντεο, δεν θέλω να με motivation άλλη γιατί και εγώ τα ίδια περνάω. Είμαι 19 χρονών, ξέρεις, δεν είμαι 45 για να μπορέσω να δώσω συμβουλές σε κάποιον. Απλώς αυτό το θέμα, επειδή το έχω φάει με το κουτάλι στη μάπα, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, πίστευα ότι. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο τώρα? Πάμε να δούμε το super duper πρωινό που θα φάω για να κρατάω αυτό το σώμα fit, υγιή και καθαρό μέσα μου και να μπορώ να βγαίνω να φλεξάρω τους χιλιακούς μου έξω στα γκομενάκια την τέτοιο. Στην παραλία. Δύο φέτες μαύρο ψωμί, δύο φέτες γαλοπούλα, μία φέτα τυρί, ένα αυγό. Και από αυτά θα φάω μόνο τη μία φέτα τυρί και το ένα αυγό γιατί φέτες μαύρο ψωμί ξέχασα να πάρω και γαλοπούλα δεν μου πολύ αρέσει, δεν μου πολύ ψινή, οπότε αυτό. Η μέρα είναι Πέμπτη, μία μέρα πριν ηχογραφήσουμε το diss track και σήμερα θα πάμε προπόνηση μαζί. Για όσους βασικά δεν το ξέρουν, μπορεί να μην το έχω αναφέρει καν, ξέρω εγώ. Κάνω kickboxing εδώ και 2 χρόνια και θα πάμε λίγο να σας δείξω το χώρο και εκεί πέρα, έτσι για να μαζεύουμε και λίγες σκηνές για το vlog. Αύριο χωραφούμε το diss track και πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο challenge get ready with me, να σας δείξω και τι εξοπλισμό έχω. Επειδή γενικότερα είμαι πολύ νοικοκύρης, τα πράγματά μου είναι εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα είναι ήδη μέσα, χρησιμοποιώ αυτά εδώ πέρα τα γάντια και το σορτσάκι αυτό εδώ που το έχω από το καιρό που ξεκίνησα και κάπως έτσι είναι εδώ πέρα ο χώρος. Εδώ είναι καρατερίστικο κατά βάση.
Αλλά. Ναι. Κάνει τη δουλειά του. Μόλις τελείωσε η προπόνηση, πρώτα λεφτά προπόνηση για το καλοκαίρι. Θάνατος, πολύ ζέστη. Έξω έχει ζέστη γαμισέτα. Και σήμερα σας έχω μια μικρή έκπληξη. Έχω μαζί μου μερικούς εκλεκτούς. Γεια σας. Είσαι έτοιμος για σπάρι. Σε ψάχνει αυτή η τέτοια, η τρομάρα, η ταμάρα. Τι έχεις να πεις τα είναι για τη Βενετία. Βενετία. Ναι, πολύ ωραίο μέρος να πάτε όλοι διακοπές. Ξέρεις τώρα. Όποιος δεν το ξέρει, ντροπή του. Ακόμα γράφω για φίλους και για φίλες. Ακόμα γράφω για σκύλους και για σκύλες. Ακόμα γράφω τις μέρες και τις νύχτες. Γράφοντας όσα δεν αγγίζουνε οι ντίβες. Είναι εδώ πολύ δάσκαλος, κακό. Λέει, δάσκαλος, και εδώ πέρα ο δάσκαλός μου, ο Γιάννης ο Μπούκης. Επίσης όσοι δεν το ξέρετε, ντροπή σας. Δάσκαλε, τι έχεις να πεις για το καλοκαίρι τώρα? Ότι είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος για καλοκαίρι, πιστεύω και για εξάλλωμα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για κάτι. Α, ναι. Εντάξει, αυτό. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο που θα πάνε χωραφίζω τον Τις στο Μωρίς. Καλημέρα. Για τέταρτη φορά. Σας είχα πει ότι θα ηχογραφήσω ένα Τις. Αυτή τη στιγμή είμαι στο στούντιο, στο γιο στούντιο, το οποίο βρίσκεται κάπου που δεν μπορώ να σας πω, ο Τασάρας. Και εδώ πέρα μαγειρεύουμε μερικά πραγματάκια, τα οποία θα δείτε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα σας κάνω ένα μικρό tour, όχι πολύ όμως. Όποιος θέλει θα τον βρει κάτω στην περιγραφή. Γι' αυτό μαλακισμένα να ανοίγει την περιγραφή κάτω, δεν τα βάζω εγώ τσάπα για μένα για να τα βλέπω. Και πάμε λίγο να δούμε τι περιέχει το στούντιο. Τα βλέπουμε. Τα πράγματα τα οποία γίνονται όλα. Και εδώ πέρα είναι ο Τάσος. Λοιπόν, είμαστε σε ανακαίνιση, μην αγχώνεστε. Είναι σε ανακαίνιση λίγο η φάση. Απλά ήρθε ο φίλος και πρέπει να βγάλουμε την δουλίτσα. Τα ηχεία ήρθαν σήμερα και θα μπουν δίπλα, θα στηθούν όλα από μπλε. Γι' αυτό είναι λίγο έτσι περίεργα. Ποια ηχεία έχει, Τάσο? Τώρα έχουμε τα Yamaha τα HS7 και τα νόητα, τα 501 τα Α. Εντάξει, θα γίνουν update, γίνονται update. Προχωράμε, συνεχίζουμε, κάνουμε ωραία μουσική. Να περνάμε κυρίως καλά. Αυτό. Αυτό. Λέτε ναι. Εδώ πέρα γίνονται όλα. Εδώ είναι πάλι ο Τάσος. Λοιπόν, θα με βρίσκετε παντού. Εδώ μέσα θα με βρίσκετε παντού. Ποιο μικρόφωνο έχει, Τάσο? Το Rode, το NT1, το Α. Και έχει βγάλει πολλές φωνές. Από εδώ. Μία γνώμη για το μικρόφωνο. Για το μικρόφωνο. Κοίταξε να δεις. Με βοηθάει και το βοηθάω. Αλλά κάποια στιγμή θα τα αλλάξω, ξέρεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι σχέδια για να τα δώσουμε, γι' αυτό είναι στα μέσα σχέδια για αλλαγή. Λοιπόν, επειδή κάποτε πρέπει να κάνουμε δουλειά κι εμείς, τα λέμε στο σπίτι. Και κάπου εδώ πέρα ένα βλογκάκι υπέροχο τελειώνει. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε τέτοιου στυλ βίντεο από μένα, ξέρετε, σε φάση... Να σας παίρνω μαζί μου, ξέρω εγώ, που και που, να πηγαίνουμε να κάνουμε δουλίτσες και όμορφα πραγματάκια που κάνουν όλοι οι φίλοι. Το diss track ευελπιστώ να είναι πάνω την επόμενη Κυριακή, έτσι όπως τα έχουμε σκεφτεί εγώ και το παιδί που θα μου κάνει edit το βίντεο. Έχω ένα μικρό δείγμα από το diss, ένα demo κτλ. Αλλά δεν θέλω ακόμη να το βάλω πάνω, γιατί ξέρετε τώρα, δεν θέλω... να δείξω κάτι που είναι πρόχειρο ακόμη. Ξέρετε, το έχω για μένα, μόνο για το βίντεο κλιπ, ιστορίες κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε το βλογκάκι και θα τα πούμε λογικά την επόμενη φορά που θα ξανανεβάσω βίντεο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό να προσέχετε, καλά να περνάτε και peace out. I remember that time we were sipping on